λιμάνι της Μεσογείου, το βαθύτερο, το μεγαλύτερο. Ένα λιμάνι το οποίο πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να μελετηθεί σε βάθος οι αξιοποίησεις του. Η αξιοποίηση στη στρατιωτική ξέρουμε πώς θα γίνει. Όπως ξέρετε προβλέπεται δεύτερος ναύσταθμος. Ουσιαστικά υπολογίζουμε ότι σχεδόν το 50% του ελληνικού στόλου θα βρίσκεται στη Σούδα. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε το εμπορικό κομμάτι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει αξιοποιηθεί. Δεν έχει αξιοποιηθεί όπως του πρέπει, διότι πρέπει να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ένα μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων και μία ιδιαίτερη ανάπτυξη στο εμπορικό του τμήμα, η οποία θα προέλθει κιόλας υποχρεωτικά και από την αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης της Σούδας. Άρα τα δύο μαζί συνδέονται. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το θέμα του κόλπου των Χανίων, που όπως ξέρετε οι διαβρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χάνεται άμμος, χάνεται ζωτικός χώρος για τα ξενοδοχεία και αυτό χρειάζεται μια μελέτη που έχει μισογίνει όπως συνήθως γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχει μισογίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αυτά ήταν τα δύο βασικά. Από εκεί πέρα μιλήσαμε για τα σφαγιά, έγιναν οι χρηματοδοτήσεις όλες τις οποίες ζήτησε το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Είχαν ήδη γίνει από τον κύριο Πλακιωτάκη πριν, δηλαδή και για τα σφαγιά και για το Καστέλι και τα υπόλοιπα έργα τα οποία τρέχουν. Άρα είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι και κρατάω το τελευταίο, το οποίο όπως ξέρετε είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ίσως όχι το πιο σημαντικό αλλά εξίσου σημαντικό, που είναι το μεταφορικό κόστος, εξαιρετικά σημαντικό για μας. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποφάσισε ότι και τα νησιά δικαιούνται, δηλαδή και ένα μεγάλο νησί σαν την Κρήτη, δικαιούται υποστήριξης για τα προϊόντα και για τις μεταφορές. Αυτό είναι ένα σημαντικό κονδύλι, αποφασίζεται για πρώτη φορά, δίνεται τώρα και θα συνεχιστεί να δίνεται, έτσι ώστε τα προϊόντα τα κριτικά να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά και να μην έχουν αυτό το αυξημένο κόστος λόγω του μεταφορικού κόστους. Δηλαδή θα συνεχιστεί και πέρα των 2 ετών. Αν θα. Πέρα των 2 ετών θα συνεχιστεί. Ξέρετε ότι όταν κάτι ξεκινάει θεωρείται κεκτημένο. Και εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε και πέρα των 2 ετών.